Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, αξιωθήκαμε και σήμερα να βρεθούμε εδώ στον Ιερό Κημητηριακό Ναό του Ευαγγελισμού του Δήμου Παπάγου, δίπλα ακριβώς στα μνήματα των αγαπημένων μας προσώπων, με τους οποίους πολύ σύντομα θα βρεθούμε και αιωνίως θα βρισκόμαστε, και γι' αυτό άλλωστε έχουμε έρθει σε αυτόν εδώ τον κόσμο, τον σύντομο, πολύ πιο σύντομο από ό,τι φανταζόμαστε, εάν όμως και εφόσον. Είδαμε λοιπόν ότι στην πίστη μας, στην μία Αγία Αποστολική Εκκλησία που γιορτάζουμε, κάθε φορά που συναντιόμαστε, ο Κύριος μας έδειξε πώς οι πρώτοι του μαθητές, οι Απόστολοι δηλαδή, από αλλοιείς έγιναν ηχθείων ανθρωπίνων. Δηλαδή, συνέχεια θα πρέπει να προσέχουμε όταν προσεγγίζουμε τα κείμενα, γιατί χρειάζονται όχι μετάφραση, αφού το κάνουν οι Προτεστάντες και δαιμονίζονται, χρειάζεται ερμηνεία, χρειάζεται λοιπόν σαφής και απλανής καθοδήγηση. Ξέρουμε λοιπόν από το Ευαγγέλιο, πιστεύσας και βαπτιστή σωθήσετε. Και ο Άγιος Πορφύριος, μάλιστα ο Άγιος των ημερών μας, μας θύμιζε και αυτή την πραγματικότητα, ότι δεν θα σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Όσοι δεν έχουν πίστη, είναι σαν το κάλπικο νόμισμα, το οποίο επειδή δεν έχει ακριβώς τη σφραγίδα για μας του Αγίου Πνεύματος, δεν θα σωθούν. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι ο σωτήρας μας, και με τα μυστήριά Του, ένα από τα οποία επιτελούμε αυτή τη στιγμή, μας οδηγεί στη Βασιλεία Του, απλανώς, αν το θελήσουμε. Αν δηλαδή χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα και αρμοδίως το αυτεξούσιο, αν κάνουμε δηλαδή σωστές επιλογές, και τότε θα έχουμε την ευλογία Του. Ο ιατρός λοιπόν των ψυχών και των σωμάτων μας, όπως ακούσαμε, γιατί θεράπευε πάσαν νόσων μικρότερη ή μεγαλύτερη, ήρθε να κηρύξει ανάβλεψη τυφλής. Και πάλι θα πάρουμε εδώ πέρα αυτό το διπλό τρόπο προσέγγισης των κειμένων της Εκκλησίας μας. Ξέρουμε από το Ευαγγέλιο ότι έκανε θαύματα και σε τυφλούς, πράγματα τα οποία ήταν πρωτάκουστα μέχρι τότε, και μάλιστα σε μερικούς τυφλούς εκηγενετής. Και είναι βέβαιο ότι όσοι τότε είχαν τέτοιου είδους τύφλα σωματική και τον πλησίασαν, θεραπεύτηκαν. Αλλά αγαπητοί μου, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, να μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος είναι διπλός, αποτελείται δηλαδή από ψυχή και από σώμα, και μάτια του σώματος έχει γιατρέψει ο Κύριός μας μερικά, είναι αριθμημένα, στο Ευαγγέλιο είναι 6-7, μπορεί να είναι πολλά περισσότερα στην εποχή του, αλλά μάτια ψυχής που έχει θεραπεύσει είναι άπειρα. Όπως μάλιστα ξέρετε, σε ηλικία εφηβική εισήλθε τότε στη συναγωγή των Ιουδαίων και του δόθηκε εκείνο το βιβλίο, το παράξενο το Ιουδαϊκό με την Παλαιά Διαθήκη, παράξενο στη μορφή του, την εξωτερική, και εκεί λοιπόν από Θεού διάβασε αυτό το κομμάτι που ακούσατε πριν από λίγο, ότι θα έρθει λοιπόν ο Μεσσίας, κηρύξε, στην ακοή δηλαδή, γιατί εξακοής πίστεως, ανάβλεψην τυφλής. Από αυτά που ακούμε λοιπόν πιστεύουμε κιόλας, αν το θελήσουμε. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς πέρασε ένα διάστημα της ζωής του φωτιζόμενος. Πώς? Προσευχόμενος με αυτά τα λόγια: «Φώτισόν μου Κύριε το σκότος». Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε, μας είπε ο Ιεροψάλτης μας, μια από τις πιο συγκλονιστικές περικοπές της Καινής Διαθήκης, γιατί αποτελείται από ένα κομμάτι της προς Ρωμαίους επιστολής. Είναι λοιπόν η επιστολή η οποία στέλνεται την εποχή εκείνη και με τις αιώνιες αλήθειες που κρύβει μέσα, ακόμα και για τις σχέσεις των δύο φίλων και για τις παρεκτροπές τους αναφέρεται εκεί. Όπως βλέπετε, δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο αυτό το οποίο ζούμε στις μέρες μας και στις ώρες μας. Αυτά έρχονται και παρέρχονται, αλλά η αλήθεια είναι η οποία θα μας σώσει. Αν λοιπόν πετύχαινε το στόχο του εκεί ο Απόστολος των Εθνών, θα πετύχαινε το παν. Και όπως θα δείτε, το πέτυχε. Ο
Πέτρος όμως, ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος που ακούσαμε και στο Ευαγγέλιο σήμερα, ο πρώτος μαζί με τον Ανδρέα, οι οποίοι προσήλθαν, ο έγκαμος αυτός που είχε και πεθερά πειραίσουσα και ο Κύριος μας ύψατο της χειρός αυτής και έγινε καλά βέβαια, γιατί είπαμε είναι γιατρός και της ψυχής και του σώματός μας, ηγέρθηκε διεικόνει αυτό, είναι αυτός ο οποίος έχει τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτούς τους δύο, η Αποστολική Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Χριστιανική δηλαδή, εδώ της Ανατολής, γιορτάζει στην περίοδο που διανύουμε. Είναι η περίοδος της νηστείας των Αγίων Αποστόλων. Πώς βλέπουμε ότι πέτυχε λοιπόν του σκοπού του ο Απόστολος των Εθνών? Απλούστατα, έλεγα και στον κύριο Κωνσταντίνο εδώ, τον στρατηγό, πριν από λίγο. Γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας, στο Μηναίο, αν κοιτάξετε, στο συναξαριστή στο σπίτι σας, έναν αρχιστράτηγο, ο οποίος έζησε λίγο μετά τα χρόνια των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Εκεί λοιπόν στη Ρώμη ήταν στρατηγός ο Λεόντιος, ο Άγιος που γιορτάζουμε σήμερα, και πέτυχε με την ελεημοσύνη που έκανε, αλλά και την πίστη του, γιατί η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά, με θαύματα που πραγματοποίησε και άλλους οι οποίοι τον πλησίασαν, να τους μεταστρέψει στο χριστιανισμό και έτσι όλοι μαζί να μαρτυρήσουν και να πάρουν το στέφανο τον αιώνιο του μαρτυρίου. Έτσι λοιπόν θα δείτε σήμερα μια σύντομη ερμηνεία της επιστολής προς Ρωμαίους, η οποία μας αφορά όλους και μάλιστα είναι εκ των όνου κάνευ. Και θα καταλήξουμε στην αγάπη σας με ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μας. Θα βλέπετε τριγύρω σας. Κοιτάξτε λίγο την ώρα που θα ακούτε τα λόγια της Εκκλησίας μας, την υπέροχη δηλαδή ελληνική απόδοση στα ελληνικά όλων των μορφών της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Κοιτάξτε τριγύρω σας. Δεν ωφελούν λοιπόν, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ούτε βλάπτουν αυτά τα οποία είναι ουδέτερα δηλαδή στη ζωή μας, αυτά που κάνανε οι Ιουδαίοι στην Παλαιά Διαθήκη και όσοι άλλοι ζήσανε προ Χριστού, και ας ήτανε θεοσεβείς. Μία είναι η πίστη η οποία δικαιώνει τον άνθρωπο. Για να γίνουμε δίκαιοι, δηλαδή ακριβοδίκαιοι, να μην κάνουμε τίποτα παραπάνω ή τίποτα παρακάτω από ό,τι πρέπει στη ζωή μας για να σωθούμε. Πριν από την παρουσία του Χριστού ο κόσμος ήταν γεμάτος από πονηρία, κακία. Και ήταν όλοι λοιπόν οι άνθρωποι υπόδικοι στην κόλαση, στον Άδη, όπως βλέπετε και στην υπέροχη εδώ αγιογραφία. Στην τριήμερη ταφή του ο Κύριος κατέβηκε κάτω στον Άδη, όπου ήταν όλοι οι τεθνεώτες μέχρι την εποχή του και άδειασε πραγματικά, γιατί περισσότεροι πίστεψαν στο κήρυγμά του, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Πρώτα όμως πήγανε στην κόλαση οι Ιουδαίοι και έπειτα οι άλλοι. Και σήμερα λοιπόν ο Απόστολος στην προς Ρωμαίους επιστολή επιφέρει ένα χτύπημα κέραιο στην υπερηφάνεια των Ιουδαίων εκείνων, οι οποίοι δεν δέχονταν όχι μόνο το Χριστό μέχρι σήμερα όσοι από αυτούς, αλλά ούτε και κανέναν άλλον αν δεν ήταν Ιουδαίος. Δόξα όμως και τιμή και ειρήνη αποδίδει ο Θεός εφόσον εργαζόμαστε, μας είπε ο Ιεροψάλτης, την αρετή και το αγαθό. Γιατί του κόσμου οι ανθρώπινες δόξες και τιμές που αποδίδονται από τον ένα και από τον άλλον μάλλον δεν ωφελούν. Να μην πω ότι βλάπτουν κιόλας. Θα ξέρετε τα λόγια του Χριστού στους Εβραίους. Πώς εμείς δίναστε πιστέψε. Δεν είναι δυνατόν να πιστέψουμε, αγαπητοί μου. Δόξαν παραλλήλεις λαμβάνοντες όταν ο ένας δοξάζει τον άλλον εδώ στη γη και ούτην δόξαν του Κυρίου ζητούντες. Έτσι λοιπόν αυτές οι δόξες και οι τιμές και τα υπόλοιπα αγαθά, τα καλά που λέμε στη ζωή μας αυτή την κοσμική, έχουν πάντοτε πολέμους, το βλέπετε. Πάντοτε ταραχές, πάντοτε φθόνο, πάντοτε επιβουλές από άλλους. Αλλά και αν δεν επιβουλεύονται απ' έξω, το λιγότερο κακό που έχουμε να πάθουμε από όλα αυτά είναι να ταραζόμαστε από μέσα μας. Πόσοι και πόσοι δεν έχουν πάθει μέσα στη χαρά τους, ή αν θέλετε πλημμυρισμένοι από όλα αυτά. Ενώ η δόξα και η τιμή που θα μας δώσει ο Θεός έχουν μέσα τους ειρήνη. Δεν θα μας επιβουλευτεί κανείς, τον Άγιο Λεόντιο, τον Άγιο Πέτρο, τον Άγιο Παύλο που ακούτε, αλλά αντιθέτως θα προξενήσουν δόξα και τιμή και αταραξία και ειρήνη λογισμών. Γιατί ο Θεός, αγαπητοί μου, είναι ο Δημιουργός μας, είναι ο Ποιητής.
από το αρχαίο ελληνικό ρήμα, έτσι πιέω, πιέω. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, ο δημιουργός μας. Αυτός ο οποίος ξέρει όχι μόνο τα δακτυλικά μας αποτυπώματα, αλλά όπως λέει και ο ψαλμοδός, ο ετάζων, εξετάζων δηλαδή νεφρούς και καρδίας, εκεί δηλαδή που κρύβονται οι επιθυμίες και οι λογισμοί μας, όλα τα ξέρει για μας. Και επομένως και εξετάζει τα πράγματα ακριβώς όπως έχουν. Είπαμε λοιπόν παραπάνω ότι στις τιμωρίες βαρύτερα θα βρεθεί ο Ιουδαίος από οποιονδήποτε άλλο στην Παλαιά Διαθήκη και θα κολλαστεί. Γιατί ενώ οι άλλοι ανόμως αμάρτησαν, χωρίς δηλαδή διδασκαλία του Μωσαϊκού νόμου, τις 10 εντολές, χωρίς κατήχηση, οι άλλοι λοιπόν ανόμως, λέει ο Απόστολος σήμερα, και απολούνται. Θα χαθούν λοιπόν, θα πάνε στην κόλαση, αλλά θα κολλαστούν ελαφρότερα. Γιατί δεν είχε κανέναν γραπτό νόμο να τους κατηγορεί. Σε αντίθεση με τους Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν και γραπτό νόμο και αμάρτησαν και δεν δέχτηκαν να χειραγωγηθούν στην τελείωση, παρότι είχαν αυτή την κατήχηση και διδασκαλία. Και επομένως θα κατακριθούν και με το γραπτό νόμο του Μωυσέως, επειδή σφοδρότερα αυτό στέκει και κατηγορεί ότι τον παρέβησαν, και θα ακολουθήσει και μεγαλύτερη καταδίκη. Λέει μάλιστα ο Απόστολος, παντί ο εδόθη πολύ, πολύ και ζητηθήσετε, και πολύ βέβαια του κριτού η ακρίβεια. Αναλόγως λοιπόν με τα λάθη που κάνουμε, το είδος του αμαρτήματος, αλλά και της γνώσεως και της δυνάμεως του καθενός και του καιρού, και αλλιώτικα πριν και αλλιώτικα μετά τον νόμο, και πάντως διαφορετικά ο ένας με τον άλλον, άλλος ημερότερα και άλλος ακριβέστερα, αλλά απαραίτητος, επειδή απαιτεί άκρα αρετή, ειδικά από τους τέλειους, ενώ μακροθυμεί στους άλλους. Και ο Μέγας Βασίλειος περί ταπεινοφροσύνης ομιλώντας μας λέει, «Κρίσεις έπεται χάριτη». Τώρα διανύουμε, αγαπητοί μου, μια περίοδο μεγάλης, δεν μπορείτε να φανταστείτε, χάριτος. Και ο κριτής θα εξετάσει πώς χρησιμοποιήθηκε από όσους έλαβαν αυτή τη χάρη. Μας χαρίζει δηλαδή τη σωτηρία δωρεάν. Μπορούμε άραγε να πούμε και εμείς σαν τους Ιουδαίους ότι δεν χρειαζόμαστε τη χάρη του Ευαγγελίου? Σας ρωτάω, ρητορικό είναι το ερώτημα. Επειδή δικαιωνόμαστε μόνο από εκείνα τα της Παλαιάς Διαθήκης, ου κλέψεις, ου φωνεύσεις, ου μοιχεύσεις. Κι όμως φάνηκε ότι τίποτε δεν ωφελήθηκε εκείνος ο Ιουδαίος από αυτόν τον παλαιό νόμο, ώστε να χρειαζόμαστε και εκείνος και εμείς περισσότερο τη χάρη του Χριστού παρά οι άλλοι, αφού δεν γίναμε δίκαιοι ακόμα κοντά στο Θεό, μόνο ακούοντας. Γιατί μας είπε πάλι ο Ιεροψάλτης, δεν μας θέλει μόνο ακροατές του νόμου, αλλά και ποιητές. Μπορεί να φαίνονται στους ανθρώπους οι ακροατές του νόμου σεμνοί και δίκαιοι, αλλά όχι και στο Θεό. Οι ποιητές του νόμου είναι που θα δικαιωθούν από Αυτόν. Και πώς δικαιωνόμαστε, αγαπητοί μου? Ή από αμαρτωλή αν γίνουμε δίκαιοι, αν δηλαδή διορθώσουμε όποιο λάθος έχουμε κάνει, γιατί λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, κακό ανεπίστροφο, όσες ευχές και να μας διαβάσει ο Πνευματικός, αν δεν το βάλουμε στη θέση του δεν πρόκειται να συγχωρεθούμε, ή από δίκαιοι να γίνουμε δικαιότεροι, και με πίστη αρχικά, αλλά οπωσδήποτε και με έργα. Και πάντως και με τα δύο αυτά θα πετύχουμε τη δικαίωση από το Θεό. Γιατί γνώση χωρίς εργασία είναι νεκρή. Παίρνουμε ένα πτυχίο. Άμα δεν ασκήσουμε το επάγγελμα δεν θα είμαστε πετυχημένοι. Και αν πλανάτε όποιος δεν γνωρίζει τις γραφές, διπλά πλανάτε όποιος γνωρίζει και τα καταφρονεί όλα αυτά. Οφείλουμε λοιπόν αυτά τα λεκταία που λέει η Εκκλησία μας να τα κάνουμε και πρακταία. Και τα όρια μας βέβαια είναι πάντοτε αυτά. Ό,τι θέλουμε να μας κάνουν οι άλλοι, έτσι να κάνουμε και εμείς εκείνους. Είναι ευαγγελικός ο νόμος. Εδώ λοιπόν ο Απόστολος μας αναφέρει τρεις νόμους. Το γραπτό του Μωυσέως, το φυσικό, τον οποίο θέλω να προσέξετε ιδιαίτερα, και τον έμπρακτο. Τα έθνη λοιπόν, λέει ο Ιεροψάλτης, που δεν έχουν νόμο, εννοεί το γραπτό, φύση εκτελούν τον νόμο. Τον έμπρακτο. Και νόμο ας μην έχουν, δηλαδή γραπτό. Έχουν όμως μέσα στον εαυτό τους όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, από καταβολής του κόσμου έως της συντελείας, μεταχειριζόμενοι αυτό το φυσικό νόμο. Είναι ο λόγος της συνειδήσεως, η συνείδησή μας, ο οποίος αποδεικνύει το έργο του νόμου του έμπρακτου. Δεν επέπληξε λοιπόν τους Ιουδαίους όπως απαιτεί η ακολουθία των λόγων,
αλλά πιο χαρούμενα, πιο ηλαρά λέει ότι τα έθνη τα οποία πίστεψαν στο Χριστό έχουν νόμο τον εαυτό τους, ώστε να φανεί ότι και πριν από τον νόμο είχαν νόμο όλοι οι άνθρωποι, και με αυτό το φυσικό νόμο, με τη συνείδηση, λάβαινε πρόνοια και επιμέλει ο Θεός για την ανθρώπινη φύση. Και ταυτόχρονα κλείνει και κάποια στόματα εδώ ο Απόστολος, σε όσους λένε ότι δεν ήρθε εξ αρχής ο Χριστός στον κόσμο να διδάξει την εργασία του καλού, και επομένως έχουν ένα άλοθη όσοι αμαρτήσανε. Τους αποκρίνεται λοιπόν σήμερα ότι εξ αρχής έβαλε ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους τη γνώση του καλού και του κακού. Όπως λέει και ο Ψαλμωδός, «Εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου». Και ο σύγχρονος Άγιος Πατήρ Παΐσιος αυτό μας λέει. Είναι ο άγγελος τον οποίο έχουμε όλοι μας μέσα μας, τη συνείδησή μας, ο πρώτος άγγελος, πριν από ακόμα από τη βάφτισή μας. Και αφού είδε ότι δεν κατορθώνει όμως τίποτε, ο ίδιος ο Κύριος ήρθε στους έσχατους χρόνους, όταν ήρθε δηλαδή, όπως λένε οι γραφές, το πλήρωμα του χρόνου. Όταν δηλαδή ξεχύλισε, που λέμε, το ποτήρι της ανομίας, αλλά και οι άνθρωποι ταυτόχρονα σταδιακά έγιναν πιο εύκολοι στο να πιστέψουν ακόμα και το δόγμα της Αγίας Τριάδος, αφού πια είχαν απαυδίσει με αυτό το δωδεκάθεο. Και έκτοτε ο διάβολος και η αμαρτία μας απατούν, δεν θα σταματήσουν, γιατί λέει και ο Άγιος Αντώνιος, βγάλει τους πειρασμούς και κανείς δεν θα σωθεί, και να περιμένουμε πειρασμούς μέχρι την τελευταία μας αναπνοή, όσο ζήσουμε σε αυτή τη γη, για να πάρουμε και ανάλογα βαθμούς από τον Κύριο. Μας απατούν λοιπόν, αλλά όχι φανερά και με παρησία, ενώ ως τότε που έγινε η παρουσία του Κυρίου τυραννικά εξουσίαζαν το σύμπαν. Εδώ λοιπόν, αγαπητοί μου, διδάσκει σήμερα ο Απόστολος ότι θα κριθούμε όλοι. Όλοι λοιπόν, κοινώς οι άνθρωποι, αφού τότε θα στέκονται, και αυτό είναι το φοβερότερο από όλα κριτήριο, δικαστήριο δηλαδή, οι λογισμοί μας. Άλλοι θα μας κατηγορούν ότι δεν κάναμε κάτι καλά ή δεν το διορθώσαμε, οι άλλοι πάλι θα απολογούνται για μας, βοηθώντας μας, και δεν θα χρειαστεί ο άνθρωπος κανένα άλλο κατήγορο ή συμβοηθό σε εκείνο το φοβερό κριτήριο. Μοιάζει ο άνθρωπος, θα λέγαμε, με ένα πλοίο, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, που έχει κυβερνήτη να διοικεί όλους και να οικονομεί άλλους επιπλήττοντας και άλλους οδηγώντας, γιατί η καρδιά μας έχει το νου κυβερνήτη και τη συνείδηση να ελέγχει, και λογισμούς ή να κατηγορούν ή να απολογούνται, επειδή δεν ψεύδεται ως ενέργεια ψυχική που κρίνει εάν οι πράξεις είναι σύμφωνες ή όχι με τον νόμο. Ένας πραγματικός λοιπόν κανόνας των πράξεών μας, και κατήγορος και μάρτυρας και κριτής, και πάντως τους δικαίους θα δικαιώσει, έστω και με την επίκληση της Θείας Φιλανθρωπίας και της ανθρώπινης ασθένειας, αλλά και κατακρίνοντας εκείνους οι οποίοι πρόκειται να κολλαστούν γιατί αμάρτησαν και παρέμειναν αμετανόητοι και ασύγνωστοι. Έτσι λοιπόν θα συμβεί και στο μέλλον κριτήριο. Τότε που όσοι πολιτεύθηκαν έξω νόμου ή θα κατηγορηθούν από τη συνείδηση ότι αμάρτησαν και ότι δικαίως κολλάζονται από το Θεό, ή θα απολογηθεί η συνείδησή τους για αυτούς και θα προβάλλει ότι αμάρτησαν εν αγνία, επομένως θα τιμωρηθούν υπιότερα. Θέλοντας όμως σήμερα να αυξήσει το φόβο, δεν είπε ότι θα κρίνει ο Θεός τα αμαρτήματα, αυτά τα οποία βλέπετε στις ειδήσεις πότε-πότε στο δελτίο, έτσι το αστυνομικό, αλλά τα κρυφά, επειδή οι άνθρωποι κρίνουν, όπως βλέπετε, μόνο τα φανερά, είναι ακριβώς η κορφή του παγόβουνου. Ο Θεός θα κρίνει τα κρυφά λοιπόν δια Ιησού Χριστού, δηλαδή ο Πατέρας δια του Υιού, επειδή ο Πατήρ κρίνει ουδένα, την κρίσιν πάσαν δέδοκε το Υιό. Και οπωσδήποτε δια του Ιησού Χριστού, κατά το Ευαγγέλιο, δια του Ιησού Χριστού αφιερωθέν, λέει ο Απόστολος σήμερα σε μένα. Δεν διδάσκει λοιπόν ο Απόστολος στους Ρωμαίους με το Ευαγγέλιο του και με το Ευαγγελικό Κήρυγμα κάτι αλόκοτο, κάτι καινούριο, αλλά απλά όσα και η φύση πριν μας διδάσκει, δηλαδή την κρίση και την κόλαση που διδάσκει και το Ευαγγέλιο του. Κρινεί λοιπόν ο Θεός, να θυμόμαστε σήμερα, τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το Ευαγγέλιο δια Ιησού Χριστού. Και επειδή σας έταξα να φύγετε έτσι ιδιαίτερα χαρούμενοι από μια ομορφιά που κρύβει η Ορθόδοξη πίστη μας, ξέρετε τις τέχνες, ξέρετε την αγιογραφία, βλέπετε πόσο ωραία έχουν αποδοθεί
οι μορφές του Κυρίου μας που είναι ο καλύτερος δάσκαλος για να σωθούμε, είναι το αρχέτυπο, ο νέος Αδάμ, ο αναμάρτητος, ο μόνος αναμάρτητος. Κοιτάζουμε λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, να τον μιμηθούμε. «Μιμητέ μου γίνεστε καθά περκαγώ Χριστού», η Παναγία Μητέρα μας, η Μητέρα όλων μας, στην οποία είναι αφιερωμένος και ο ναός αυτός, σήμερα της σωτηρίας. Ψάλλουμε κάθε φορά σε αυτό το ναό η αρχή και η φανέρωση, η Παναγία Μητέρα μας. Αλλά και οι Άγιοι, οι οποίοι ζήσανε, βλέπετε, και άντρες και γυναίκες δεξιά και αριστερά στο ναό, άλλοι στρατιωτικοί, άλλοι απλοί άνθρωποι, άλλοι ασκητές, οι οποίοι βάδισαν ακριβώς αυτό το δρόμο, τη στενή και τεθλιμμένη, η οποία εκ του ασφαλούς οδηγεί στη σωτηρία. Βλέπετε όμως και άλλες μορφές τέχνης. Βλέπετε, για παράδειγμα, την αρχιτεκτονική. Ένας ναός ορθόδοξος έχει επικρατήσει από το 10ο αιώνα να είναι σταυροειδής με τρούλο. Δηλαδή, να βλέπουμε και εξωτερικά και εσωτερικά το σταυρό του Κυρίου και στο κέντρο της να κατεβαίνει από τον ουρανό αυτός ο οποίος αναφέραμε πριν από λίγο, ήλιος της δικαιοσύνης, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Για την ποίηση δεν θα έχω να πω τίποτα, θα τα ακούσετε σε λίγο, και για τη μουσική και για το χορό των ιεροψαλτών, γιατί πράγματι αγάλεται η ψυχή μας από τις ουράνιες μελωδίες τους. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο σήμερα στη γλυπτική και με αυτό να κλείσουμε. Βλέπετε το τέμπλο μπροστά σας, το οποίο είναι ξυλόγλυπτο και έχει και κάποια θέματα. Ένα παρατηρητικό μάτι, το οποίο θέλω να το κάνετε αυτή τη στιγμή, βλέπετε ότι έχει κάποιες αλληγορίες. Κάποια θέματα, όπως βλέπετε εδώ χαμηλά, συμβολίζουν τον Παράδεισο. Πιο ψηλά όμως έχει το ελαφάκι. Το ελαφάκι λοιπόν, να ξέρετε ότι συμβολίζει στους ψαλμούς από τη μουσική του προφητάνακτα, γιατί ξέρετε οι ψαλμοί έτσι και άδονται αρκετοί από αυτούς και όχι μόνο βυζαντινά και συνοδεύονταν και από κάποια μουσικά όργανα, είναι λοιπόν ο δίκαιος, ο σεσωσμένος, και υπάρχει λοιπόν ο 42ος ψαλμός, ο οποίος λέει όπως η έλαφος ξεδιψά επί τα σπηγάς των υδάτων, έτσι επιποθεί, ποθεί πάρα πολύ, όπως ο ερωτευμένος, έτσι ο ένας τον άλλονε, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, και δεν μπορούν να το κρύψουν, η ψυχή μας επιποθεί να φτάσει στο νερό και να ξεδιψάσει στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και ο τρόπος που θα πλησιάσουμε εκεί να ξεδιψάσουμε, ελπίζω να ξεδιψάσατε σήμερα αρκετά, είναι η Αγία Γραφή.